Η πραγματικότητα, συνάδελφοι, είναι αμήνυτη. Ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Δεκάδες χιλιάδες ασθενείς, μη μπορώντας να εξυπηρετηθούν στο υποβαθμισμένο εθνικό σύστημα υγείας, γέμισαν με εκατομμύρια, με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα ταμεία των ιδιωτικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων, καθώς ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν από τη θέση τους διαγνωστικούς ελέγχους για τον κορονοϊό, αλλά και πιο σοβαρά ζητήματα που αφορούσαν την υγεία τους, όπως χειρουργία και άλλα. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Διαγνωστικών Κέντρων Βιοδιάγνωση, αφού πουκώθηκε με κρατικό χρήμα τα χρόνια της πανδημίας, εξουθενώνοντας εμάς τους εργαζομένους με εξαντλητικά ωράρια εργασίας, από ήλιο σε ήλιο και απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά με τον πιο βάρβαρο τρόπο ότι μπροστά στα κέρδη τους δεν υπολογίζουν ούτε τις ζωές μας, ούτε τα δικαιώματά μας. Κορύφωση σε αυτό το κυνήγι ήταν η απόλυσή μου για τη συμμετοχή μου στην απεργία, συνάδελφοι. Αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά πως δεν ανέχονται και στοχοποιούν εργαζομένους που δραστηριοποιούνται μαζικά και που διεκδικούν για τους ίδιους και τους συναδέλφους τους, μεταξύ άλλων πραγμάτων, πολύ βασικών κρατικές συμβάσεις εργασίας με όρους που πάνε κόντρα στις προσταγές της εργοδοσίας. Όλο αυτό γίνεται φυσικά για να φημώσουν τους εργαζόμενους να μην μπορούν να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και δικαιώματα. Να βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο των εργοδοσιών, οι οποίοι συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να δυσαρεστούν. Αν νομίζουν συνάδελφοι ότι μπορούν να ξεπερδέψουν έτσι εύκολα με το εργατικό λαϊκό κίνημα, είναι βαθιά γελασμένοι. Η μαζική καταδίκη της απόλυσης από τους εργαζομένους του ομίλου, αλλά και δεκάδων σωματείων και φορέων της πόλης, δείχνει τον δρόμο. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι τη δικαίωση, μέχρι να πάρουν πίσω την απόλυση, μέχρι να βάλουν ένα τέρμα στους εξωτερικούς όρους εργασίας μας. Συνεχίζουμε και αγωνιζόμαστε μαζικά μέσα από τα σωματεία μας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας με βάση τα δικά μας συμφέροντα. Το δηλώνουμε και το φωνάζουμε ακόμα μια φορά. Δεν θα μας βάλετε στο χέρι. Καλούμε από αυτό εδώ το βήμα όλα τα σωματεία και τους φορείς να πάρουν αποφάσεις καταδίκης της εκδικητικής απόλυσης και να συμμετέχουν μαζί μας στο σχεδιασμό του σωματείου στη συνέντευξη τύπου την Τετάρτη στις 3 του μήνα σε 11 η ώρα στο εργατικό κέντρο και στις κινητοποίησεις έξω από τα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου σε Εύωσμο και Αγίου Δημητρίου την 5η, τις 4 Τετάρτου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Η τρομοκρατία, συνάδελφοι, δεν θα περάσει.